Супрата Милан. Говорит, здесь нижний этаж занимается контролем качества сырья. Все сырье, которое поступает на завод, должно контролироваться, проверяться. У нас есть свои стандарты, внутренние стандарты. На основе которых мы проверяем и новый материал, который заходит в сырье. Θα πω λίγο στα τεχνικά, δεν γίνεται, πρέπει να δείξει. Έχουμε όρια υγρασίας. Есть специальные там приборы для измерения влажности. Έχουμε όρια καθαρότητας, 99% διαλύτες που έχουν, πρέπει να είναι καθαροί. Говорит, есть прибор, который проверяет чистоту разбавителей, на 99% они должны быть чистыми. Και έχουμε και κάποιες, και στα στερεά, έχουμε και όλες στις στερεές πρώτες ύλες. А также есть у нас специальные приборы, которые проверяют сухой остаток в сырье. И которые должны соответствовать стандартам. Иначе товар не поступает на завод. Мы не подписываемся и не берем этот груз. Здесь мы проводим, значит, контроль качества готовой продукции. Наждак. Что-то там трет наждак. А то. Это одна часть из тех приборов и оборудований, которые имеются в распоряжении для проверки готовой продукции. Ο συνάδελφος ο Χρήστος μπορεί να μας πει κάποια λόγια για εκασόλγανο, ξεκινώντας από το Χρήστο. Μου έκανε ο Χρήστος το ζωή. Μπορεί να σας κάνει καθέντα. Να σας ακούσουμε λίγο όλοι που θα μένει, γιατί σκούξω το εξάδο κάτω έργανο λίγο δύο-τρία πραγματάκια. Παζάωστε να θυμάνει. Καλή καλώς ήρθατε από μένα. Για το ζωή σας, ο Ιστέρα, να περίστε. Σκοπός εδώ πέρα είναι αφού γίνει το προϊόν, πώς το τεστάζουμε να δούμε αν έχει αντοχές. Στα όμο μένετε κάπου με προϊσβήλει προδούκτσου, πατώ μου εγώ προϊβλέπτε να ανασχόλουμε προδούκτσου έκαρση. Ενώ εδώ είναι ενδεικτικά κάποιες μέθοδοι, παλές μέθοδοι που τις κρατάμε ακόμα γιατί είναι καλές. Είναι νέκτερο προϊμπόρο, κατόρου εισμυριάει παστάρου μέθοδο. Έτσι δεν είναι όλες εδώ πέρα μαζεμένες, απλά είναι ενδεικτικά κάποιες. Είναι προϊμπόρος της καθόλης. Έτσι βάση ISO, βάση ACM. Να σου ISO. Ωραία, ας πούμε για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε ένα dry recorder. Έτσι εδώ βλέπουμε το στέγνωμα μιας μολιάς. Говорит, здесь этот прибор показывает нам высыхание и краски. Συγκεκριμένα εδώ πέρα έχουμε, εφαρμόζουμε το chassis code. Допустим, το chassis code здесь наносим. Έτσι, η εφαρμογή γίνεται ένα τζαμάκι, εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μικρά. Специально измеряем μικρό. Έτσι μπαίνει εδώ. Αυτό που κάνουμε είναι ρυθμίζουμε χρόνο, και βλέπουμε σε πόση ώρα θα στεγνώσει. Ή σημαίνει ότι το βρήμα βυσχάει. Κινείται εδώ. Ναι. Και θα δείτε εδώ πέρα, όταν δούμε ότι η γραμμή σβήνει, έχει στεγνώσει ουσιαστικά η μπογιά μας. Καλά, значит, исчезает полоса, линия, значит, что высохло. Έτσι, αυτό περπατάει σιγά-σιγά. Медленно. Он а, он сам движет его, ну, аппарат сам работает. Ну, там регулирует время. Скорость. Και βλέπουμε εδώ πέρα, όταν δούμε πού έχει σβήσει η γραμμή, πόσο έχει στεγνώσει. Да, не спеша. Всегда 23 градуса, комната температура. Огонь. Ωραία, πάμε σε ένα διπλανό όργανο. Рядом прибор. Λοιπόν, εδώ πέρα μετράμε σκληρότητα. Здесь мы измеряем твердость. Ας πούμε, αν έχουμε, αυτή είναι η πολυουρεθάνη μας. Πολυουρεθάνη. Έτσι. Και θέλουμε να δούμε πόσο σκληρή η μαλακιά είναι. Θα τίμουμε να προγίνει την ασφόλικο μια χτήρη τιόρδη. Έτσι, υπάρχουν αυτά τα οργανάκια τα οποία μετράμε και βλέπουμε πάντα να κρατάμε αυτές τις τιμές. Οπότε την πολυουρεθάνη μας στο TDS αναφέρουμε, ας πούμε, SOR α50 και είναι το. Τι TDS θα μας ζητήσει ο εξής είναι την δράση. Έτσι. Так это твердость краски определяет. Не эти немножко.
μπορούμε να δούμε όχι χρώματα, σκληρότητα. Δηλαδή τι. Ό,τι είναι σφραγιστικά. Σφραγιστικά. Όπω θέλετε. Σκληρότητα. Γερμίτη και μπορείτε να δουλεύει μαντελιά, όπω είναι γερμίτη και τα κλειδιά. Σκληρότητα για χρώματα. Δηλαδή γράφει τα πριμπόρια του. Ναι, θα σκληρίσει ο γερμίτη να είναι πολύ ωραία. Βάσει. Σκληρότητα, ρεγουλίρουμε. Έτσι. Και βλέπουμε αν θα αφήσει μια γραμμή. Τι πραγόγιο μολύβιο. Έτσι, εδώ βλέπουμε δεν αφήνει, έχει μια μύτη. Ψάχνει ο νοσικής κανείς. Τι σημαντικό στο νέα στα βλέπετε. Άμα το κάνω πολύ πιο σκληρό το ελαττήριο. Γιατί ο πολιτικό ορδονιστήριο έτσι. Θέλει αυτό να πει δεν αυτό. Να δει εσύ όπως σας απολύτει. Έτσι, οπότε έτσι βλέπουμε τη σκληρότητα από τα φύλλα γραμμή. Τα πιο μόμπρος με πραβιδιά είναι ο νέας στα βλέπετε. Έτσι, αυτό το λόγο μου το pencil test. Pencil test λέγεται σύμφωνα με... Κάποιος γαρό του πράγματος. Καραντάζει την τέστα. Έτσι. Επίσης τι βλέπουμε σε ένα έτοιμο χρώμα. Βλέπουμε... Κάτσε να κράσεις την πραγματικότητα. Γυαλάδα. Μπλες. Έτσι και μπορούμε να δούμε... Μπλες και μέτρα. Και να μετρήσουμε μπλος. Τέτοιες. Τα μαγκούτσι. Τα μαγκούτσι. Чешовные есть. Здесь писали чешовные герметики. Три. Кузовные и еще. До этого показания мы на основе международного стандарта определяем, в каком уровне находится. Επίσης, ένα тест, που κάνουμε στα χρώματα, είναι πρόσφυση. Addition test. Еще тест на adhesion. Для краски делаем. Если попробуем, на камеру кушка. Вопрос можно? Основной тест измерения твердости лака. Это маятник, карандаш или это бухгольц? Я брал пайлибовару. Я вернитик, то у вас тот тест на пьёйн. Я вернитик. Τρεις διαφορετικοί με μολύβιο, χρησιμοποιούν κάτι άλλο. Χρησιμοποιούν μολύβιο, χρησιμοποιούν πέντουλο. Ναι, εκκρεμές. Ποιο είναι το πιο βασικό και σωστό. Το εκκρεμές. Το βέρετε μάιντνικ. Αστανόη μάιντνικ. Σάμου του λάμπ. Σάμου του λάμπ. Έτσι κάνουμε cross-cut στα χρώματα πάντα. Διότι cross-cut, παρατσέρτσουμε. Έτσι από εκεί έχουμε το impact test που αφήνουμε βάρος να πέσει. Impact test называется, который пускает свой патри силы, патри удар, тяжестью и насколько он может продавить. Έχουμε το mandrel test για mandrel test там, чтобы камши сворачивают. Στη Ρωσία έχουμε λίγο διαφορετικό, είναι από ό,τι θυμάμαι σε κυλίνδρους. Και μετά είναι αυτό. Здесь еще один прибор находится. Нет, больше, меньше. Растяжение. Руками. Ну, первый раз, ну ты же треску с некоторых. Пластик сбиваешь. Да, да, да. Проэтимазм ушастика стоку. Мы заполняем, значит, вот эти круги, кубрики, заполняем шпаклевкой. То нам кани фармоги миксы. Перемешиваем. Το παίρνουμε. Готовое у нас уже есть высохший образец. Έτσι εφαρμόζουμε το στόχο εδώ πέρα κάτω. Το αδειό закрепляем. Окей. Ας πούμε βάζουμε συγκεκριμένο βάρος. И определенную тяжесть кладем сверху. Πάνω. Και ουσιαστικά κρύβουμε σε συγκεκριμένες στροφές. И мы, значит, шлифуем при определенных оборотах. Στο βάλω. Θα κάνει φαταρία. Και μετά από συγκεκριμένες στροφές, βλέπουμε πόσο ύψος έχασε. И потом мы смотрим, насколько он потерял после определенных кругов, насколько он потерял свою толщину и вес, сколько потерял веса. Потом мы специальным измерителем измеряем толщину и вес. Чем больше он теряет вес и толщину, значит легче он шлифуется. Мы сделали на плеонекте,
Γιατί μπορούμε να συγκρίνουμε στόχο δικό μας με έναν ανταγωνιστικό. То есть этот прибор нам дает преимущество, потому что мы здесь можем на этом приборе сравнивать и наши, и конкурирующих фирм. А как часто NASDAQ меняется? Στην αγορά έξω. Говорит, обычно говорит на рынке. У каждого техниц. Каждый мастер. Έχει мне άποψη για το πώς τρίβεται ένα σιδηρός. Говорит, у него есть свое мнение, как шлифуется шпаклевка. Άλλος λέει ένας είναι πιο εύκολος, ο άλλος λέει ο άλλος είναι πιο εύκολος. Кто-то говорит, что вот эта шпаклевка легче шлифуется, другой говорит, что нет, вот это легче шлифуется. Εδώ πέρα σε αυτό το μηχάνημα. Здесь говорит. Έχοντας κάνει το ανταγωνιστικό με το δικό σου έτοιμα πλακάκια. С того момента, как ты уже подготовишь, говорит, подготовительную работу сделаешь. Το οποίο σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι η ίδια, εφαρμοσμένα στο ίδιο σημείο. Значит, они были залиты в одинаковые, говорит, эти... Емкости, понятно, да. И ты у тебя готова для шлифования. То гиало хардо не то ίδιο. И у тебя наждачка одного и того же номера. Но вагос, сημαίνει η πίεση όταν τρίβεις. И тяжесть на них давление одинаковое. Είναι η ίδια. Все при одинаковых условиях. И строфес είναι ίδιες. И, значит, обороты у нее тоже одинаковые. Άρα δεν υπάρχει συνέστημα. Так что здесь человек свое чувство не вкладывает, не определяет по чувству. Прагматика, что требует каждый. И здесь определение происходит на основе прибора. Γιατί ξεκινάς με τα πλακάκια, τα ζυγίζεις. Поскольку мы вначале измеряем, как уже говорили. Και μετά στο πάχος. Потом измеряем его и толщину. Όταν τελειώσει το τρίψιμο. Когда заканчивается шлифование. Так ξαναζυγίζεις. Опять измеряем. И ξαναμετά στο πάχος. И, значит, толщину. Εκεί φαίνεται όλη η αλήθεια. И там уже видно, которая лучше шлифуется. Понятно. Время сколько они сушат? День, два. Λέει, για να στεγνώσει, πόσο χρόνο δίνεις? Όπως όλοι σιδηρώστηκε, είναι 20 με 30 λεπτά. Как и все обычные шпаклевки, 20-30 минут. Да, еще вот какая самая проверенная легко шлифуемая? А, прям тебе скажешь. А, у боди? А, у боди? Боди. Пёсно поло стрелять. Ο πιο εύκολος σιδηρός όντως είναι ο F290. 290. А 200 вот это вот light, это 232. Тоже она тоже хорошо. Λοιπόν, για αυτούς που δεν ξέρουν ίσως πώς γίνονται κάποια υλικά. А не пробовали и на время давать, допустим, ее два дня посушить шпаклевку? Конечно, сэр. Интересно, что Гендерастокус? Вопрос задавали? Как? Вы спрашиваете, как обычно я создаю продукт, из каких материалов они состоят? Είναι σαν με τη μαγειρική. Δεν ενδιαφέρει πολύ. Это то же самое, что и на кухне готовите еду. Έχουμε τη ρυτίνη. Это смола. Που είναι το συνεκτικό, συγκολητικό υλικό. Который связующий материал, склеющий, так можно сказать. Вот он прошпаклевки сейчас. Я что помню? Ледникос, камень, вообще, вообще сейчас говорим общее, чтобы представление имели. Υπάρχουν μέσα τα χώματα. Говорит филлеры. Έτσι διάφορα. Ράζουν φίλε. Μπορεί να είναι. Εδώ πέρα βλέπετε δύο διαφορετικά. Δύο ράζουν φίλε. Ράζουν. Мел, мел. Конечно, мел. Да, не, пада. Наполнитель. Мел. Да какой мел? Это наполнитель. Наполнитель. Диафора мегеси может на эхи, диафоры систаси. Говорят, разного состава они могут быть, разные у них величины там могут быть. Και διαλυτικό. Ή ρασβαβίδι. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά συστατικά. Είναι τα τέσσερα βασικά συστατικά που χρησιμοποιούνται. Ακόλυρα, ακόλυρα.